Βρισκόμαστε στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα Αστέρας Βάρης απέναντι στο ΠΑΟ Βάρδας και θα ξεκινήσουμε το σχολιασμό της αναμέτρησης και τη συνέντευξη τύπου με τον προπονητή του ΠΑΟ Βάρδας. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη σημερινή εμφάνιση της ομάδας σας και δυστυχώς το ανεπιτυχή αποτέλεσμα για εσάς. Ναι, σήμερα ήρθαμε να παίξουμε ένα δύσκολο για μας παιχνίδι σίγουρα. Παίζαμε μία από τις καλές ομάδες του ομίλου μας. Προσπαθήσαμε για τουλάχιστον ένα ημίχρονο. Δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες, είχε και ο αντίπαλος κάποιες καλές φάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο ατυχήσαμε, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Αρχίσαμε να ρισκάρουμε, δεχθήκαμε και κάποια τέρματα ακόμα. Εντάξει, ήταν δύσκολο παιχνίδι όπως είπα. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα του Αστέρα για την φιλοξενία. Τους εύχομαι καλή συνέχεια και συγχαρητήρια για αυτό που καταφέρει ως τώρα. Να περάσουμε στον προπονητή του Αστέρα Βάρης, όπου θα θέλαμε ένα σχολιασμό για τη σημερινή νίκη. Καλησπέρα για μένα. Ήταν ένα δύσκολο μάτς. Πλέον τα υπόλοιπα μάτς και αυτό που πέρασε τώρα είναι με ομάδες που δυστυχώς ευτυχώς παίζουν για την σωτηριά τους. Οπότε όλα τα μάτς είναι ιδιαίτερα με την έννοια ότι επειδή και εμείς θέλουμε να δραματίσουμε, το έχω ξαναπεί όσο πιο ψηλά γίνεται, πρέπει σε όλα αυτά τα μάτς να δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό, ώστε να μην δίνουμε τροφή και για σχόλια. Γιατί είμαστε ένας λίγος, όπως μου αρέσει να λέω, πολύ καθαρός και θέλουμε να χτυπάμε όλα τα μάτς χωρίς να αφήνεται το παραμικρό να μπορεί να υποθεί για την ομάδα μας. Οπότε με τα παιδιά αυτό θα συζητήσει και είχα ζητήσει εκ αρχής να πούμε μέσα αποφασισμένοι να ελέγξουμε το ρυθμό, όπως και το κάναμε. Απέναντι μας είχαμε μια ομάδα η οποία προσπάθησε να μας περιορίσει στο μισό γήπεδο και να κλείσει τους χώρους. Δυσκολευτήκαμε στο πρώτο ημίχρονο, βρήκαμε κάποιες ευκαιρίες. Δυστυχώς δεν ήμασταν αποτελεσματικοί, οπότε το ημίχρονο έκλεισε στο 0-0. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πάλι αποφασισμένοι, μπήκαμε με καλό ρυθμό. Ευτυχήσαμε, ήμασταν πιο αποτελεσματικοί, σκοράραμε και αφού μπήκε και το πρώτο γκολ, αναγκάστηκε και ο αντίπαλος να μπει ψηλά στο γήπεδο. Οπότε βρήκαμε και άλλους χώρους και καταφέραμε και πετύχαμε και άλλα τέρματα. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου γιατί για άλλο ένα μάτς έδωσαν το καλύτερο τους αυτό. Εκείνοι ήδη έχουν ανεβάσει το μπήχη ψηλά. Θα το ξαναπώ και ας γίνω και κουραστικός. Είμαστε μια ομάδα η οποία θέλει στο τέλος της χρονιάς, κοιτώντας παιχνίδι το παιχνίδι, να τερματίσει όσο δυνατόν πιο ψηλά. Να δώσω και εγώ τις ευχές μου για καλή συνέχεια στην ομάδα της ΠΑΟ Βάρδας και να πετύχει τους στόχους της. Να περάσουμε στον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟ Βάρδας και θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη σημερινή εμφάνιση και από εδώ και πέρα για τη δύσκολη συνέχεια που έχετε. Καλησπέρα και από μένα. Ξέραμε εξ αρχή για το σημερινό παιχνίδι ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα και αυτό δείχνει βαθμολογική θέση και επειδή παρακολουθούμε τα παιχνίδια πλέον και είχαμε εικόνα για την ομάδα, ξέραμε ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα και ότι δεν βρίσκεται τυχαία στη βαθμολογική θέση. Παρ' όλα αυτά, το είχαμε μελετήσει όλη την εβδομάδα με το Ghost, το team και είχαμε θέσει κάποιους στόχους για το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο, μπορώ να πω, πήγαν όλα όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Εντάξει, κάποια στιγμή στο δεύτερο, όταν μπήκε νωρίς τον goal, το παιχνίδι άνοιξε. Προσπαθήσαμε, αλλά έτσι το πόσο. Αλλά θέλω να σταθώ και να πω ότι παίρνουμε την ευθύνη για όλη τη χρονιά, εμείς τα μεγαλύτερα παιδιά για την ομάδα μας και πρώτος από όλους εγώ. Ξέραμε να έχει ότι μια δύσκολη χρονιά. Παρ' όλα αυτά είμαστε υποχρεωμένοι μαθηματικά όσο έχουμε ελπίδες να τις παλέψουμε. Έτσι είναι το DNA της ομάδας. Και έχουμε την ευθύνη γιατί έχουμε μια διοίκηση που μας παρέχει τα πάντα. Ο coach με το team κάνουν ό,τι μπορούν. Και θεωρώ ότι η μεγαλύτερη ευθύνη είναι εμείς. Αλλά παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, το παλέψουμε. Θα ήθελα να ευχηθώ στον Αστέρα Βάρης ό,τι καλύτερο μέσα στην καρδιά μου. Είναι μια ομάδα καθαρή και το ξέραμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φιλοξενία. Όλους τους στόχους που έχουν θέσει να τους πραγματοποιήσουν. Να έχουν υγεία, που είναι το πιο σημαντικό coach. Υγεία πάνω απ' όλα και καλή σας ακουστή. Γιατί υπάρχουν και πιο σημαντικά πράγματα που δώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσουμε και στον αρχηγό του Αστέρα Βάρης, τον Θανάση Μάκο, από τον οποίο θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη σημερινή νίκη απέναντι στο ΠΑΟ Βάρδας. Καλησπέρα για μένα. Εγώ αρχικά όπως κάνω πάντα θέλω να πω συγχαρητήρια για την προσπάθεια στους παίχτες και των δύο ομάδων. Αν ήδη άλλο είδαμε ένα ωραίο και καθαρό παιχνίδι. Στα πλαίσια εδώ θα αγωνίζεστε και νομίζω ότι αυτό είναι και το σημαντικότερο. Δεν είναι το αποτέλεσμα. Επίσης
να ευχηθώ όχι στο τέλος αλλά τώρα στην ομάδα της Βάρδας ό,τι καλύτερο. Είναι μια ομάδα με ιστορία στην κατηγορία. Μια ομάδα που αντιπροσωπεύει μια περιοχή και ξέρω ότι θα το παλέψουμε μέχρι το τέλος. Πραγματικά τους εύχομαι ό,τι καλύτερο να κυνηγήσουν στόχους τους. Από εκεί και πέρα, σχετικά με το παιχνίδι, νομίζω ότι η ομάδα μου προσπάθησε, όπως κάνει όλα τα παιχνίδια, να παίξει κυριαρχικό ποδοσφαίρο και σε ένα μεγάλο βαθμό το κατάφερε. Βγάλαμε αρκετές φάσεις. Σε άλλα παιχνίδια καταφέραμε να προηγηθούμε νωρίς. Σήμερα το καταφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο. Σημασία έχει ότι έχουμε την υπομονή. Δεν ξεφεύγουμε από το πλάνο μας και προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το οποίο έχουμε δουλέψει. Στο μεγαλύτερο μέρος του πρωταθλήματος το έχουμε καταφέρει. Σίγουρα είμαστε ποδοσφαιριστές. Δεν καταφέραμε σε 29 παιχνίδια που έχουμε παίξει μέχρι τώρα να είμαστε πάντα πολύ καλοί και να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα μου έχει ένα πλάνο, έχει ένα στόχο, είναι καθαρή, προσπαθεί να τερματίσει όσο το δυνατόν ψηλότερα. Αυτό είναι το κινητρό μας, αυτός είναι ο στόχος μας, να φέρουμε τον Αστέρα καθαρά, όσο πιο ψηλά γίνεται. Δεν θέλουμε να σωθούμε και να βγούμε σε άλλες διαδικασίες. Θέλουμε να τερματίσουμε όσο ψηλότερα γίνεται και γι' αυτό αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους έχουν συντελέσει σε αυτό το οικοδόμημα. Γιατί το οικοδόμημα αυτό δεν είναι φετινό, είναι μια πορεία χρόνων και όσοι είμαστε εδώ χρόνια το ξέρουμε. Από το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο, μέχρι τους ποδοσφαιριστές, τον φροντιστή, το team, όλοι έχουμε κάνει την προσπάθειά μας. Γι' αυτό αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Καλή συνέχεια και καλή συνεργασία σε όλους.